Το συγκεκριμένο βίντεο είναι από μόνο του ένα disclaimer, οπότε πατήστε skip για να ξεκινήσει το καλό. Have fun και τα λέμε στο επόμενο αγαπούλο μάναρα. Λαλαλαλα. Ναι, και εσείς εδώ. Πέρασα να κάνω δουλειά μου, σου έχω και κριτικάρεις και όλες κάτω στην κρεβατάρα μου και μας έχεις αράξει από εσάς να πούμε και μιλάς. Έχω κάνει ήδη ένα μεγάλο γύρισμα αυτή τη στιγμή, το οποίο ήταν περίπου μία ώρα και πρέπει να το ξαναπάρω από την αρχή, σαν να έχετε να με δείτε, ξέρω εγώ, δύο μέρες μπροστά σας. Καταλαβαίνεις το vibe μου. Συνήθως δεν κάνω σερή βιντεάκια για αυτό το λόγο, επειδή δεν μπορώ να μπω στο mood ότι το ξαναξεκινάω από την αρχή ενώ το έχω τελειώσει. Ξεκινάει με πολύ πρόβλημα το βίντεο νομίζω. Θα το πάρω αλλιώς. Πώς μου είστε ρε παιδιά, σήμερα επιστρέφω με ένα τέλειο βίντεο, disclaimer, είναι καταπληκτικό. Το θέμα του σημερινού μας βίντεο είναι ανακαίνιση. Γενικά σας έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για το φοιτητικό μου σπίτι, κυρίως με τα μαστόρια. Τρελές στιγμές με τα μαστόρια εκεί πάνω. Σήμερα τα μαστόρια, παιδιά, δεν έχουν αυστεί. Πάρτε μέσω για κατοικίδιο για 5 μέρες να ηρεμήσει το κεφάλι μου. Είναι και η Κυριακούλα, οπότε μπορεί και γι' αυτό κάπως. Τα τρυπάνια δεν με αφήνουν να πω λεξούλα. Μόνο Κυριακές θα μένω στο σπίτι μου. Τώρα σέρνουν πράγματα. Δεν ξέρω αν ακούγεται στην κάμερα αυτό. Και τρελαίνουμε, λέει, και τα πιστεύω μόνοι μου. Αυτά είναι τα τύπινα για τους γείτονες που δεν με αφήνουν να κοιμηθώ. Χρόνια πολλά στα μαστόρια! Μα εγκατέλειψαν, αυτό ήταν. Άκουσα βέβαια και ένα πριονάκι πριν λίγο, αλλά τέλος πάντων. Αυτή τη φορά όμως ερχόμαστε εμείς να βάλουμε τα πριόνια και να γίνουμε τα μαστόρια του σπιτιού μας, καθώς θα παιχτεί μια 24ωρη αναγέννηση. Πήγαμε με τη Μαρία, την πιστή μου φίλη και στην Ερχάντιδα πλέον, σε διάφορα μαγαζιά να πάρουμε πράγματα και να διακοσμήσουμε το σπίτι. Σας είχα μιλήσει στο παρελθόν για την ληστεία που είχε γίνει σε αυτό το φοιτητικό σπίτι. Τώρα να σου πω, εγώ άμα ήμουν κλέφτης, δεν θα έμπαινα σε αυτό το σπίτι, γιατί αρχικά δεν έχει τίποτα να πάρει. Ένα φοιτητικό σπίτι δεν έχει, έτσι κι αλλιώς. Τύπου, εγώ άμα ήμουν κλέφτης, κοιτάω εσένα και τα κοιτάω τα παιδιά. Εγώ άμα ήμουν κλέφτης και έμπαινα σε ένα φοιτητικό σπίτι και έβλεπα ότι είναι φοιτητικό, θα έκανα μεταβούλη και θα άφηνα. Αυτό έκαναν κιόλας, απλώς θα έκαναν και λίγο ανωκάτω. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι άλλο σήμερα. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο στα γρήγορα με ένα τζάμπο χολ. Θα σας δείξω αρχικά από το τζάμπο τι πήραμε. Ετοιμαστείτε για το πιο γρήγορο τζάμπο χολ που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας ολάκερη. Δείξω τα πράγματα που πήρα εγώ από τα τζάμπο. Αυτά που θα σας δείξω τώρα έχουν κοστίσει 60 ευρώ. Δύο άσπρα μαξιλαράκια. Θα το κάνω σαν TikTok βίντεο. Δύο άσπρα μαξιλαράκια. Αυτό. Πήρα αυτό για το μπάνιο για να βάζω γενικά τα βαμβάκια μου, τα ξεβαυτικά μου, τις κρέμες μου. Δεν ξέρω αν χωράνε αυτό που το σκέφτομαι. Λίγο πιο οργανωμένα και αυτό συμπληρωματικά. Να το βάλω έτσι εδώ πέρα. Απλώς για να υπάρχει περισσότερη οργάνωση. Και επίσης για το μπάνιο. Πήρα και αυτό το κουβά. Δυστυχώς τώρα δεν μπορώ να σας λέω τιμές, αλλά αυτό πρέπει να κάνει 3 ευρώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ, πολύ πρακτικό. Από τα τζάμπο της Θεσσαλονίκης τα πήρα όλα. Πήρα τα φαριστικά. Αυτό το τετράδι δεν έχει καμία σχέση με το σπίτι, αλλά πραγματικά το ερωτεύτηκα. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο. Πήρα απλώς ένα κουβά για να βάζω. Να κοιμάμαι μέσα όπου περνάει η ώρα. Πήρα αυτό το κουβά, ο οποίος έκανε μόνο 99 λεπτά. Ακούγομαι πάρα πολύ τσιγκούνα. Με θυμάμαι απ' έξω τις τιμές. Χωρίς να βλέπω απόδειξη. Θέλω να πει, θέλω να σχολεί χωμένη. Θα σχολεί, τι να δώσεις και μου θα βάζει. Τα πάρεις να βάλω τώρα. Σωστά, δείχνω τώρα γιατί σε μισή ώρα. Έρχονται να το πάρουν. Λοιπόν, πήρα αυτή τη μαξιλαροθήκη, η οποία από εδώ είναι μαύρη, από εδώ είναι άσπρη, και αυτή είναι τρελή τσαχπινιά. Θα τα δείτε πάρα πολύ αναλυτικά όλα στην πορεία, γιατί θα σας κάνω και ένα house tour. Έχω ένα καναπέ, ο οποίος δεν μου αρέσει καθόλου. Μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει. Οπότε πήρα αυτό το ριχτάρι από πάνω, σε αποχρώσεις γκρι, μαύρο, άσπρο. Σκέφτηκα να πάρω και αυτό, να ντύσω ένα μαξιλάρι. Για να πετάξουμε και από πάνω αυτά τα μαξιλαράκια. Θα δούμε στην πορεία άμα θα είναι έτσι όπως το φαντάστηκα. Πήρα μαχαίρια. Μαχαίρι! Λοιπόν, το επόμενο που πήρα δεν κατάλαβα ακριβώς τι είναι. Λέει καθαριστικό μπλοκ τουαλέτας με άρωμα ωκεανού. Και αυτό είναι με άρωμα λαβάντα. Είναι αυτά τα δύο, τα οποία δεν σας κρύβω ότι δεν ξέρω τι είναι. Θα ανοίξουμε ένα να δούμε. Τώρα γιατί πήρα δύο χωρίς να ξέρω καν τι είναι, γιατί είμαι σπάνδαλος άνθρωπος. Αυτό. Επίσης κάτι που θα σας δείξω στην πορεία, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου στο σπίτι, είναι ένα σιδερένιο τύπου ράφι, ραφιέρα. Έχει απλώς ένα χρώμα το οποίο δεν μου αρέσει. Απλώς δεν μου αρέσει. Και σκέφτηκα να πάρω 4 τέτοια, να τα βάλω σε κάθε ράφι, για να έχει λίγο περισσότερο χρώμα η κουζίνα, ρε αδερφέ. Πήρα 2 τέτοια. Πήρα 2 τέτοια, τελικά. Δίσκο σκοπής για να κόβω τα λαχανικά μου, γιατί όπως ξέρετε είναι εξαιρετική μαγείρισα. Μια και μιλάμε για την κουζίνα, πήρα ένα ταψί. Και πήρα απλά πιάτα, τύπου άσπρα. Πήρα και για σαλατιέρα αυτό, το οποίο το βρήκα πολύ ωραίο σαν χρώμα. Πήρα αυτό το τάπερ. Έχω πάρει και άλλα τάπερ από τα IKEA. Αυτό είναι ένα άλλο haul, το οποίο δεν θα σας το δείξω τώρα. Δεν θα σας το δείξω γενικά. Θα σας τα δείξω στο 24ωρο αυτό challenge. Πήρα αυτά τα οποία θα ήθελα τόσο πολύ να σας τα δώσω να τα μυρίσετε. Μυρίζει τέλεια. Μυρίζει αγάπη. Μυρίζει
σταθερότητα, μυρίζει στοργή, μυρίζει η ντουλάπα της μαμάς. Μάμα! Πήρα πετσετούλες για την κουζίνα, πήρα μανταλάκια 100, 36, γιατί τα χάνω. Πήρα αυτό για να φτιάξω κέικ, εγώ αυτό οφείλω να μου το αναγνωρίσω, έχω ένα ταλέντο να κάνω ωραία κέικ. Το έχω όντως. Από το γυμνάσιο έκανα ωραίο κέικ. Αν έχετε το Θεό σας, αυτά ήταν που πήρα και έκαναν 60 ευρώ. Εκεί έδωσα τα λεφτά μου. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από το μπάνιο. Το μπάνιο είναι πάρα πολύ απλό αυτή τη στιγμή. Πεντακάθαρο. Θα το δείτε τώρα που θα πάρω τη vlogging κάμερα και θα πάμε να το δούμε το σπίτι από κοντά. Πήρα αυτή από τα IKEA. Αυτή έκανε 12,99, 13 ευρώ. Και είναι για το μπάνιο, για να τη βάλω στην μπανιέρα μου. Από τα IKEA της Λάρισας τα μετέφερα αυτά τώρα. Πάμε να αλλάξουμε κάμερα και να ξεκινήσουμε τη διακόσμηση του σπιτιού. Για 24 ολόκληρες ώρες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Βλέπετε το setup μου εκεί πίσω, από μυθοποιητικό γενικότερα. Όχι, παιδιά, εγώ δεν θα σας κρυφτώ. Εδώ κάθομαι και κάνω το γυρίσμα. Εδώ είναι η καμερούλα μου, εδώ είναι το softbox, εδώ είναι η Μαρία. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Την κουζίνα που λέτε, έχω αυτήν εδώ πέρα την. Κουνουπιέρα θα έλεγα. Αυτό δεν θα το αλλάξω γιατί γενικά μου αρέσει αυτή η κουρτίνα, μου δίνει ωραία vibes. Πολλές φορές παλιά όταν ξεκινούσαμε και κάναμε βλογάκια, σας έλεγα από εδώ πέρα, σας ξεκινούσα τα vlogs μου. Οπότε είμαι και συναισθηματικά δεμένη με αυτή την. Είμαι συναισθηματικά δεμένη με αυτή την κουρτίνα. Αυτή εδώ πέρα είναι η σιδερένια βλακεία που σας έλεγα ότι δεν μου αρέσει καθόλου. Με τη Μαρία εννοείται τα καθαρίσαμε όλα. Έχουμε αφήσει μόνο μία καφετιέρα, τη φραπεδιέρα μου και την τοστιέρα μου. Αυτά είναι που σας έλεγα. Α, ωραίο. Βέβαια δεν ταιριάζει πάρα πολύ έως καθόλου με την κουρτίνα. Δεν πειράζει. Την πάτησα λίγο. Είναι και λίγο μικρότερο θα το έλεγα, αλλά κοίτα, δεν πάει και πολύ καλά μέχρι τώρα. Δεν είναι καθόλου το που το σκεφτόμουν. Έχει μια τσαχπινιά παραπάνω, έως καθόλου. Να βάλουμε ένα βάζο εδώ. Βασικά έχω ένα βάζο. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πορτοκαλί για να ταιριάξει με αυτά. Δεν είναι το πιο ωραίο πράγμα για κουζίνα, αλλά δεν είναι και εντελώς άκυρο νομίζω. Παιδιά, είναι legit αυτό το πράγμα τώρα. Είναι τίμιο. Έχουμε και αυτό, το οποίο έτσι όπως το βλέπω είναι πιο πολύ για άπλυτα παρά για κουζίνα. Anyway, όταν ήρθαμε με τη Μαρία κατευθείαν πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και πήραμε όλα αυτά για να καθαρίσουμε το σπίτι και να είναι καθαρό και ωραίο. Είναι και κάποιες φλακίες τις οποίες μπορώ να πω ότι οριακά μετάνιωσα, όπως π.χ. αυτό. Αυτό δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει. Με φοβίζει αυτό. Είναι σαν το σκηνή, γιατί έχουμε και άλλη έξω το παλιό κάμπι. Πω, Παναγία, πώς το κάνω έτσι στο δωμάτιό μου, ρε. Δείτε λίγο την κατάσταση του δωματίου με τις τσαμπουσακούλες. Τρέλα. Και αυτό λίγο ήθελα να δηλώνω ότι είμαι εγώ η YouTuber του σπιτιού, ας πούμε. Είχα την ανάγκη. Έχω βάλει και στις δέσμες. Και έχω βάλει και εδώ. Αυτό, αυτό και αυτό. Όλα στο κόκκινο. Μόλις σας κάνω όλο το tour του σπιτιού, θέλω να μου πείτε πόσο βαθμολογείτε τα πράγματα που αγοράσαμε με τη Μαρία. Okay. Θεσσαλονίκη επίσης, θέλω να ρωτήσω γιατί έχει τόσο παλιά υδραυλικά αυτή η πόλη, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Το σπίτι εδώ πέρα γενικά μπορώ να πω ότι έχει legit υδραυλικά. Αλλά άλλα σπίτια που έχω δει δεν παλεύονται, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο μπάνιο. Γενικά το μπάνιο είναι πάρα πολύ σημαντικό και να το καθαρίσετε πάρα πολύ καλά γιατί κάνετε μπάνιο και όχι μόνο. Πολλά πράγματα γίνονται μέσα στο μπάνιο. Μαρία, εσύ που είσαι ψηλή, η Μαρία είναι πιο ψηλή από μένα. Η Μαρία θα αναλάβει σίγουρα αυτό. Πρέπει να κρεμάσεις εδώ πέρα όσο μπορείς την κουρτίνα που δεν πήραμε, πάνω τη φέρω. Μεταξύ μας η Μαρία θα την κάνει τη δύσκολη δουλειά. Δεν της το λέμε. Έλα με ριμπού. Εγώ γενικά στο μπάνιο είχα αυτό το οποίο δεν μ' αρέσει αν με ρωτάς και θες την ταπεινή μου άποψη. Μαρία, μπορείς, τι βοήθεια. Μπορώ. Δεν φαίνεται. Αυτό λοιπόν πάει για πέταμα και θα βάλουμε αυτό στη θέση του. Θα το βάλουμε λοιπόν εδώ. Για την περιποίηση του προσώπου κυρίως. Εδώ θα αφήσω οδοντόκρεμες και οδοντόβουρτσες. Τώρα τα έχουμε τα φέρει όλα εδώ πέρα και γίνει το χαμός του χαμού. Yeah! Έλα, είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά εδώ πέρα θέλουν λίγο καθάρισμα σε γύρισμα κουλουπού. Αυτό λοιπόν το πετάμε. Τι έχει εδώ πέρα. Ας έχεις ένα ξηραφάκι άμα έρθει κάποιος καλεσμένος και θέλει να ξυριστεί. Γενικά όσοι κάνετε ανακαινήσεις και τέτοια, καταλαβαίνετε πόσο κουραστικό είναι όλο αυτό. Ήθελα να ξεκινήσω οπωσδήποτε από μία του μηνός να ξαναανεβάζω βιντεάκια στο κανάλι, γιατί μου αρέσει από μία του μηνός να το ξεκινάμε δυναμικά, αλλά έπεσε πάνω στη μετακόμιση, ανακαίνιση κυρίως. Εν τέλει ανακαίνιση, αρχικά ήταν για μετακόμιση το πράγμα. Όσοι το περνάτε, το ξέρετε ή όσοι το έχετε περάσει. Νιώθετε στα αδέρφια μου. Το προτιμώ εκεί πάνω. Ελπίζεις να πω ότι με τη Μαρία δεν ξεκινάει τώρα ακριβώς το 24ωρό μας, γιατί είμαστε από το πρωί και συμμαζεύουμε, καθαρίζουμε κουλουπού. Δεν σας πήρε εννοείται την ώρα που καθαρίζαμε, γιατί θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ βαρύ το κομμάτι. Την τάπα έχουμε εδώ, το χαλάκι μας έχουμε εδώ, καινούργια κουρτίνα, η κουρτινάρα δηλαδή είναι εδώ. Καθαρά σφουγγαράκια σε περίπτωση που έρθει και κάποιος καλεσμένος να έχει. Αν είχα κάνει και αχόλυτα, θα σας έδειχνα και αυτό, το οποίο αγόρασα για το σπίτι και βάλουμε μέσα κρέμο σάπουνο. Αυτά είναι λίγο τα άκυρα, δεν βαριέστε να βρίσκονται. Έχουν και αυτά, ρε παιδί μου, την πλακίτσα τους. Άμα ξεκινήσω να κάνω και κανένα βλογάκι, θα τα βλέπετε αυτά γενικά, άμα τα δημοφ
όμορφο. Αλλιώς θα σας ενημερώσω, επειδή σας νοιάζει πάρα πολύ, φαντάζομαι. Έτοιμο και το μπάνιο. Πάμε στο επόμενο. Το οποίο είναι το σαλόνι. Αυτός είναι ο καναπές για τον οποίο σας μιλούσα πριν. Δεν μ' αρέσει αυτός ο καναπές πάρα πολύ. Με έχει βολέψει βέβαια, αλλά δεν με τρελαίνει. Δείχνουμε το αριθμό μας. Η κάμερα δεν συνεργάζεται σήμερα. Δεν θέλει να συνεργαστεί. Κλείνει μόνη της. Έχει χαλάσει η κάμερα. Το ριχτάρι. Έχω πει 15.000 φορές, άμα σας φαίνεται αστεία η λέξη ριχτάρι. 1, 2, θέλω κι άλλο νομίζω. Έχουμε το άσπρο τραπεζάκι, κολλάει πάρα πολύ σαν χρώμα. Εντάξει, έχει κάποια στοιχεία που ταιριάζουν. Δηλαδή, άμα φύγει το χαλί, legit. Παίξτε το λίγο ευτυχισμένη και χαρούμενη. Άμα το δεις έτσι, χωρίς το από κάτω, είναι πολύ ωραίο. Να δώσουμε τα συγχαρητήρια στη μαμά και την κυρία Σμπίδελένη που μας έφτιαξαν αυτό το πίνακα για το σπίτι. Θα βάλω από πίσω χειροκροτήματα, γιατί με ένα χέρι ποτέ κανείς το χειροκρότησε. Έτσι! Αυτό το 24ωρο δεν ξέρω, ρε φίλε, με έχει κουράσει πάρα πολύ. Θέλω να καθίσω να ράξω στον ολοκαίνο γύρω σχεδόν τον καναπέ μου. Μαρία, κουράστηκες! Πάμε κουζίνα να μαγειρέψουμε. Άμα θέλετε, μπορείτε να μείνετε τώρα στο υπόλοιπο βιντεάκι. Η Μαρία μου έφερε από τη Λάρισα. Μου έφερε από τη Λάρισα κάτι πολύ περίεργα μακαρόνια. Μακαρόνια λογική που δεν τα λες και πολύ περίεργα. Μακαρόνια με καρότο που τα λες αρκετά περίεργα. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ξανά. Μακαρόνια με παντζάρι. Γενικά δεν έχει στο σπίτι σου μακαρόνια με παντζάρι, είναι πολύ βασικά. Και μακαρόνια με σπανάκι. Ready! Πράσινοτατό, είναι όντως σαν σπανάκι. Αυτό θέλω πάλι να το αγνοήσουμε για ακόμη μια φορά. Θα σας το λέω μέχρι να το αγνοείτε από μόνοι σας, χωρίς υπενθύμηση. Τα μακαρόνια με σπανάκι που είδατε ήταν καταπράσινα. Μπορώ να πω ότι δεν είχε πολύ διαφορά σε σχέση με το κανονικό το μακαρόνι. Δεν ξέρω και πόσο σε ενδιαφέρει αυτή η πληροφορία. Αλλά λέω ρε παιδί μου, αν. Ωραία γεύση, κανονική μακαρονίλα. Ήταν ένα από τα πιο κουραστικά 24ωρο των τελευταίων ημερών της ζωής μου, γιατί είχα το ταξίδι που πήγα από Λάρισα Θεσσαλονίκη, στο καπάκι ξεκίνησα να καθαρίζω. Πήγα τζάμπο, πήγα IKEA, πήγα σε μαγαζιά και καταστήματα της Θεσσαλονίκης. Πήγα σχεδόν παντού και εκείνη την ημέρα, εκτός από το καθάρισμα, ανακαίνισα κιόλας. Τέλος πάντων, μη σας γκρινιάζω και σας λέω τα ίδια και τα ίδια. Έχω επιστρέψει για 2 ημέρες στη Λάρισα, δηλαδή όταν εσείς θα δείτε αυτό το βίντεο, εγώ θα έχω επιστρέψει ήδη στην Θεσσαλονίκη. Η δική μου σχολή θα ξεκινήσει κανονικά, δεν θα τα κάνουμε διαδικτυακά τα μαθήματα εξ αποστάσεως εννοώ. Οπότε θα βρίσκομαι στην Θεσσαλονίκη όλο τον χειμώνα. Ελπίζω να πετύχω κι άλλους Θεσσαλονικείς, γιατί τους Λαρισαίους σχεδόν χαιρετιόμαστε και με τα ονόματά μας δηλαδή χαιρετιόμαστε. Γεια σου Νίκο, γεια σου Πέννη, γεια σου Βάσο, γεια σου Κατερίνα και όλα τα σχετικά. Το λατρεύω αν με ρωτάς, δηλαδή χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε και μια πιο ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά εδώ πέρα στη Λάρισα, γιατί τους έχω πετύχει αρκετές φορές. Αλλά θα ήθελα επειδή μου να γνωρίζω και τους Θεσσαλονικείς, πρώτο Θεός και τους Αθηναίους. Οπότε ναι, θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αρχικά πώς σας φάνηκε η ανακαίνιση του σπιτιού, αν σας άρεσε η φάση γενικά, το challenge, το vlog. Εμείς θα τα πούμε λοιπόν σε ένα επόμενο βίντεο το οποίο το έχω γυρίσει και μπορώ να πω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον. Το subscribe, κάντε το like σας αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Μπορείτε να έρθετε να με ακολουθήσετε σίγουρα και στο Instagram. Θα έχω ανεβάσει post σήμερα. Οπότε μπορείτε να πάτε να πατήσετε και την καρδούλα σας. Πενέλοπε κάτω Παύλα Στυλοπούλου. Νοείται και στο TikTok και στα ευπρόσδεκτα όποτε το θέλετε. Φιλάκια πολλά και ciao, bye!